Είναι παραμονή μιας μεγάλης γιορτής, τουλάχιστον εμείς τη μάθαμε από τα μαθητικά μας χρόνια. Ανήκω στη γενιά εκείνη που μέχρι αυτή η γιορτή να αναγνωριστεί ως γιορτή της νεολαίας, ως γιορτή της νεολαίας που μπορεί να πάρει τη δύναμη στα χέρια της, που μπορεί να μάχεται για τα δικαιώματά της, περάσαν αρκετά χρόνια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άλκη Ρίγο, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχει συγγράψει ένα εξαιρετικό, δύο τόμους, ένα εξαιρετικό βιβλίο, Ελληνικό Πανεπιστήμιο και Φοιτητικό Κίνημα, από το χθες στο σήμερα του θεσμού. Κύριε Ρίγο, καλό μεσημέρι από πρώτο πρόγραμμα. Καλή σας μέρα. Το βιβλίο, εντάξει, για τους νεότερους τουλάχιστον, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι Ευαγγέλιο. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αποτυπώνει τελικά μία μάχημη νεολαία, αποτυπώνει δηλαδή το δικαίωμα της νεολαίας να μάχεται. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι καταπιάνεται με ένα κίνημα το οποίο εμείς οι νεότεροι το γνωρίσαμε μόνο μέσω του Πολυτεχνείου. Τα προηγούμενα χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Η οποία προσπαθεί να δει την πορεία του Πανεπιστημίου σε συνάρτηση με το φοιτητικό του κίνημα. Ξέρετε, το Πανεπιστήμιο δεν είναι ένα κτίριο. Το Πανεπιστήμιο είναι άνθρωποι. Και ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο αποτελείται από δύο ομάδες ενηλίκων πολιτών, των καθηγητών και των φοιτητών. Προσπαθεί λοιπόν να δει αυτή τη διαδρομή από τη σύσταση του Ελληνικού Πανεπιστημίου μέχρι το 41 αναλυτικά και με ένα επίμετρο μέχρι τις μέρες. Κύριε Ρίγο, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή του φοιτητικού κινήματος, του κινήματος της νεολαίας και φοιτητικού κυρίως κινήματος, είναι δύο πράγματα. Ότι μέχρι κάποιο έτος, μέχρι κάποια χρόνια, το κίνημα της νεολαίας είχε απέναντί του αυτό που είπατε, την άλλη ομάδα των ενηλίκων, δηλαδή τους καθηγητές. Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να συμπλέουν. Ξέρετε, η σχέση καθηγητών και φοιτητών είναι μια συγκρουσιακή σχέση με την καλή έννοια. Είναι δύο συσσωματώσεις οι οποίες προσπαθούν να λειτουργήσουν στον ίδιο χώρο ελευθερίας, έρευνας. Δεν μπορεί να γίνει πανεπιστήμιο ανελεύθερο, ακόμη σωστά, και τα πιο ανελεύθερα καθεστώτα. Η αιστεία του πανεπιστήμιου είναι σχετικά πιο ελεύθερη. Προσπαθούν λοιπόν άλλοτε συγκρουόμενοι, άλλοτε συμπλέοντες, άλλοτε με μερίδες, και συνήθως έτσι γίνεται, με μερίδες φοιτητών, μερίδες καθηγητών, να αντιμετωπίσουν τις πραγματικότητες που είναι γύρω τους. Και απ' την άλλη, λόγω και του ιδεολογικού και διεθνικού ρόλου του, γιατί η επιστήμη είναι διεθνική από τη φύση της, έχει και τις επιδράσεις απ' έξω, και ταυτόχρονα τις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες. Δεν είναι ένας γυάλινος πύργος το πανεπιστήμιο που κάνει έρευνα ξεκομμένο από την, από την κοινωνία. Είναι ένας βρασμός κοινωνίας. Και όσο πιο μαζικό είναι το πανεπιστήμιο, τόσο και πιο αντιπροσωπευτικά των κοινωνικών διεργασιών είναι τα άτομα που το συναποτελούν. Βέβαια. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια πραγματικότητα που άλλοτε οδηγεί σε εξάρσεις, άλλοτε περνάμε περιόδους αδράνειας. Όπως περνάμε και περιόδους αντιδραστικής σχέσης. Δηλαδή όταν πάνε οι φοιτητές να κάψουν το σπίτι του Παλαμά γιατί έγραφε στη Δημοτική, δεν είναι προοδευτικό φοιτητικό κίνημα, γιατί έχουμε και μια αντίληψη ότι είναι πάντα προοδευτικό. Βέβαια, σαφώς. Έτσι, δεν είναι. Τώρα είμαστε σε μια φάση που από ό,τι φαίνεται είναι σε μια φάση αδράνειας. Εκείνη λοιπόν την εποχή έχουμε λοιπόν ένα φοιτητικό κίνημα το οποίο πραγματικά αντιδρά με όλο του το είναι απέναντι στη δικτατορία, στο φασισμό, στα ιδεώδη του φασισμού, όσο μπορούν να είναι ιδεώδη αυτά. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή, παρόλο που η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, μπορεί να μην, είναι, να μην έχουμε δικτατορία, μπορεί να έχουμε δημοκρατία, αλλά γύρω μας βλέπουμε μία έξαρση των νεορατσιστικών τάσεων, του εθνικισμού, όλων αυτών των φαντασμάτων που οδήγησαν την Ευρώπη σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νέος άνθρωπος δεν αντιδρά. Δεν θα συμφωνούσα απόλυτα. Αντιδρά. Απλά δεν έχει έκφραση συλλογική αυτή η αντίδραση και χάνεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε ατομικές δράσεις, δηλαδή έχουμε παραδείγματος χάρη σε πολιτιστικά θέματα μια άνθηση αυτό το καιρό. Έτσι, όμιλοι φοιτητών που κάνουν θέατρο, που κάνουν τραγούδι. Απ' την άλλη, δεν είναι η εύκολη μεταφορά στο πολιτικό ιδεολογικό, ούτε και στη δικτατορία. Πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί η νεολαία από το πολιτικό ιδεολογικό? Όχι.
απλά η ανυπαρξία κομματικοποίηση σε μία φάση των φοιτητικών συλλόγων. Τους οδήγησε σε μία αδράνεια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε οι σύλλογοι και αν υπάρχουν είναι σφραγίδες. Δεν λειτουργούν. Η σύνθετη πραγματικότητα, η αγωνία του αύριο, ξέρετε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σήμερα από ότι ήταν στη δικτατορία που μπορούσες να έχεις το μαύρο και το άσπρο. Και έχουμε όλο το φάσμα της είδηδος μπροστά μας. Ναι. Είναι πιο σύνθετα, πιο δύσκολα. Και μην ξεχνάμε ότι πριν κάποια χρόνια πάλι λέγαμε το 2000 τόσο ότι δεν υπάρχει φοιτητικό. Και ξαφνικά ξεφυτρώνει. Δηλαδή υπάρχουν υπόγειες διαδρομές οι οποίες δημιουργούν καταστάσεις που, εκεί που δεν τις περιμένεις. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια άλλη είδους έκφραση αντίστασης. Ακριβώς. Από τη νεολαία. Και μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη αντίδραση στα πράγματα, η οποία ο κίνδυνος είναι να οδηγεί στην αποχή από τα δρόμενα επειδή δεν είναι ιδανικά και σωστά και ωραία. Μάλιστα. Ποτέ δεν θα είναι ιδανικά και σωστά και ωραία, ανθρώπινα είναι, αντιφάσεις θα έχουν. Έχουμε μία όμως πολύ πιο όριμη γενιά νέων ανθρώπων, η οποία δεν ξέρεις πότε και πώς θα αντιδράσει ή δεν θα αντιδράσει. Δεν μπορείς να έχεις μία απόλυτη ανάλυση να πεις τώρα γιατί, τότε γιατί όχι. Δηλαδή το κίνημα που έγινε παραδείγματος χάρη για το άρθρο 16 όταν επιχείρησε η κυβέρνηση Καραμανλή να κάνει την αναθεώρηση του συντάγματος, ξεπήρησε ξαφνικά και απλώθηκε σε όλη τη χώρα και ουσιαστικά συμπαρέσυρε όλη εκείνη την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν έγινε. Εγώ θεωρώ ότι, ναι, δεν ανήκω στην κατηγορία γενικότερα των ανθρώπων που πιστεύω ότι η νεολαία έχει αδρανοποιηθεί, αλλά μεταφέρω αυτό για το οποίο αναρωτιέται το σύνολο, μάλλον είναι μια μεγάλη πλειοψηφία, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ότι γιατί δεν έχουμε μάχημη νεολαία. Νομίζω ότι το μάχημο ορίζεται διαφορετικά σε κάθε εποχή. Ακριβώς. Και σας λέω, υπάρχουν περίοδοι όπου έχει μεγάλες περιόδους αδράνειας. Δεν συμβαδίζει κατευθείαν με ό,τι τρέχει γύρω. Κύριε Ρηγό, πώς είναι η εικόνα να έχουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο παραμονή κατ' ουσίαν της 17 Νοέμβρη στην Αθήνα και αύριο να ετοιμάζεται η πορεία που καταλήγει στην Αμερικανική Πρεσβεία? Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα, οι αντιφάσεις της πραγματικότητας που στον ερευνητή ή σε αυτόν που κάνει ανάλυση από το γραφείο του είναι εύκολο να την απαντήσει. Ναι. Δύσκολο είναι στην πράξη, γιατί υπάρχουν δύο φαινόμενα αντιφατικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αμερικανική πολιτική η οποία βοηθάει κατ' ουσίαν αυτά τα οποία ζητάει η Ελλάδα. Χρέος κυπριακό, προσφυγικό, έτσι για να πω τα τρία πιο έντονα. Από την άλλη υπάρχει η ηθική αυτουργία την οποία έχει αναγνωρίσει επίσης η Αμερική. Ακριβώς. Θυμόσαστε και επίσημα βεβαίως, έτσι. Κλίντον, ναι. Το αναγνώρισε. Δεν είναι κάτι το οποίο λένε οι αριστεροί, οι δεξιοί. Όχι βέβαια, είναι πλέον μία πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα. Άρα η μία πραγματικότητα δεν αναιρεί την άλλη, όσο και αν φαίνεται αντιφατική. Μάλιστα, επομένως έχουμε λοιπόν έναν αντιαμερικανισμό απέναντι σε αυτό που συνέβη και το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Ουδής πλέον μπορεί να το αμφισβητήσει για εκείνη την εποχή που έβαλε σε φοβερή ταλαιπωρία τη χώρα και την πήγε πολλά χρόνια πίσω και δημοκρατικά και ουσιαστικά. Και έχουμε και τη σημερινή πραγματικότητα. Ακριβώς. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τόσο απλά είναι, αλλά δεν είναι πάντοτε τόσο απλό στο κεφάλι, στο μυαλό του καθενός μας. Γι' αυτό κάνουμε λοιπόν αυτές τις συνδέσεις, για να τα ξεκαθαρίζουμε λοιπόν στο μυαλό μας και να τα ξεκαθαρίζουμε με τη δική σας συνδρομή που έχετε ασχοληθεί και σε ακαδημαϊκό αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο, διότι έχετε μακρά πορεία στο φοιτητικό κίνημα. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μια επόμενη φορά. Πάντως το Πάντιο ξέρω ότι κυνηγήθηκε εκείνη την περίοδο. Μας το διδάσκανε από την πρώτη στιγμή που μπαίναμε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από την άλλη είχε την ευχέρεια ακριβώς επειδή ήταν το και κόκκινο πανί, ναι. Καθηγητών και από την άλλη είχαν παυτεί πάρα πολλοί καθηγητές. Ναι, πράγματι. Είχε την ευχαίρεια αμέσως μετά τη μεταπολίτευση να επανέλθουν άνθρωποι όπως ο Σάκης Καλάγιωργας, καθηγητές όπως ο Τενεκίδης, ο Βλάχος, οι οποίοι δώσανε μια νέα άνθηση και μια πορεία, δηλαδή άλλαξε πια. Και νομίζω ότι αυτή η κληρονομιά παραμένει σε αυτό το πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αποτυπώνεται. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.